Κυρίες και κύριοι βουλευτές, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά σε σχέση με τη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Είναι όμως και πολύ απλά. Και ας υποθέσουμε, ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, και ας υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε το αίτημα του ΚΚΕ για την Εξεταστική Επιτροπή ή αν να κάναμε αυτό που μας παρότρινε να κάνουμε ο κύριος Ανδρουλάκης, να την αποσύρουμε, να αποσύρουμε το αίτημά μας για την Εξεταστική Επιτροπή. Τι θα συνέβαινε σε αυτή την περίπτωση? Αυτό πρέπει να δούμε. Πρώτον, δεν θα μπορούσε να γίνει καμία διερεύνηση για το πώς επέδρασε η πολιτική της απελευθέρωσης και της ιδιωτικοποίησης των μεταφορών στο κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειάς τους, γιατί κανένα κόμμα πλην ΚΚΕ όχι μόνο δεν θίγει το ζήτημα αυτό, αλλά εδώ σήμερα από όλους, αυτό είναι που σας ενώνει, ακούμε και ύμνους για την πολιτική ιδιωτικοποίησης και απελευθέρωσης των συνειδηροδρόμων. Και όμως είναι αυτή η πολιτική η οποία τεμάχισε τον ΟΣΕ, είναι αυτή η πολιτική η οποία οδήγησε αλλού να βρίσκονται τα βαγόνια και αλλού να βρίσκονται οι ράγες, είναι αυτή η πολιτική η οποία μείωσε το προσωπικό τους εργαζόμενους στο σιδηρόδρομο και είναι αυτή η πολιτική που στη λογική του κέρδους και του κόστους όφελους οδήγησε και στις αμαρτωλές συμβάσεις τύπου 717, υπονομεύοντας όλες τις αναγκαίες υποδομές, δυνατότητες και μέτρα ασφαλείας για τους επιβάτες και τους εργαζόμενους. Όλα αυτά είναι γενικολογίες, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, ή είναι διάχυση ευθυνών, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας που στο σιδηρόδρομο διαμόρφωσε συνθήκες τεράστιων κινδύνων, όπως κατήγγυλαν και τα σωματεία και οι συνδικαλιστικές παρατάξεις. Και μάλιστα μία από αυτές τις καταγγελίες από τη συνδικαλιστική παράταξη του ΚΚΕ έγινε 12 μόλις μέρες πριν από το έγκλημα των Ντεμπών, προειδοποιώντας για το ατύχημα που έρχεται. Δεύτερον, αν δεν υπήρχε η πρόταση του ΚΚΕ, θα ήταν υπαρκτός ο κίνδυνος να μην γίνει καμία διερεύνηση ευθυνών σε επίπεδο Βουλής, αφού ο μόνος σίγουρος δρόμος γι' αυτό είναι η δυνατότητα που προσφέρει το Σύνταγμα για συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών από την αντιπολίτευση, σε αντίθεση με την σύσταση των προανακριτικών επιτροπών, που σε κάθε περίπτωση απαιτείται η έγκριση της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα υπήρχε και ο κίνδυνος οριστικής συγκάλυψης ευθυνών και ενταφιασμού της έρευνας, με δεδομένο ότι ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει ρητά ότι δεν μπορεί να υπάρξει νέο αίτημα για προανακριτική επιτροπή στηριγμένο στα ίδια πραγματικά περιστατικά. Αυτό θέλατε, κύριοι του ΠΑΣΟΚ? Αυτό θέλατε? Να μην γίνει καμία συζήτηση? Σε κάθε περίπτωση το χρεώνεστε πολιτικά. Τρίτο και πιο σημαντικό. Αν δεν υπήρχε η πρόταση του ΚΚΕ, δεν θα μπορούσε να έρθει ποτέ για συζήτηση στη Βουλή αυτό που ζητάνε οι ίδιοι οι συγγενείς των θυμάτων με τη μήνυση που κατέθεσαν, δηλαδή να πραγματοποιηθεί μια πραγματική έρευνα σε βάθος 15ετίας για τα αίτια και τις ποινικές ευθύνες όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Δεν θα μπορούσε να γίνει έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος, για άλλα σοβαρά ζητήματα που καταγγέλουν, όπως είναι παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων, μέσων κτλ. Που έχουν κάνει οι συγγενείς των θυμάτων. Συνεπώς, η λιδωρία ορισμένων απέναντι στην πρόταση του ΚΚΕ είναι σε τελική ανάλυση λιδωρία απέναντι σε αυτό το αίτημα των συγγενών των θυμάτων, είναι λιδωρία απέναντι σε αυτό που ζητούσαν οι εκατοντάδες χιλιάδες λαού και νεολαίας πριν μερικούς μήνες, όταν φώναζαν ότι το έγκλημα αυτό έχει ιστορία.
όπως επίσης είναι λιδωρία απέναντι στις διεκδικήσεις και τους αγώνες των ίδιων των εργαζομένων στον κλάδο του σιδηρόδρομου και σε άλλους κλάδους των μεταφορών, οι οποίοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι πώς επέδρασε η απελευθέρωση και η ιδιωτικοποίηση στα ζητήματα ασφάλειας. Και όλοι αυτοί θα κληθούν να καταθέσουν και στην Εξεταστική Επιτροπή για αυτά τα ζητήματα. Πού θα οδηγούμασταν εν κατακλείδη αν δεν υπήρχε η πρόταση του ΚΚΕ? Θα είχαμε μόνο την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, που ενώ εξαγγελόταν εδώ και μήνες τελικά κατατέθηκε στο παραένα, του ΣΥΡΙΖΑ ακόμη την ψάχνουν, ακόμη τη μαγειρεύουνε. Και μάλιστα μιλάει το ΠΑΣΟΚ για καθυστέρηση και πιθανή απώλεια χρόνου, όταν το ίδιο αυτό κόμμα επί τρεις μήνες εξήγηλε μια προανακριτική επιτροπή και μόλις προχθές κατέθεσε το σχετικό αίτημα. Πάμε και στην ουσία της. Τι κάνει αυτή η πρόταση? Περιορίζει την όλη έρευνα σε ζητήματα κακοδιαχείρισης κονδυλίων, εξού και η αναφορά στο πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γιατί τέτοια ζητήματα μόνο εξετάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αφήνοντας εκτός καταλογισμού ευθυνών το ίδιο αυτό καθ' αυτό το έγκλημα της δολοφονίας 57 ανθρώπων. Ξέρετε, εμείς δεν υποτιμάμε και αυτές τις πλευρές. Δεν υποτιμάμε και τις πλευρές της κακοδιαχείρισης, κονδυλίων, της παράβασης καθήκοντος, της απιστίας. Γι' αυτό άλλωστε και ξεκάθαρα είπαμε ότι και αυτή την πρόταση εμείς θα την ψηφίσουμε. Ωστόσο, δεν μπορούμε και να μην πούμε ότι η πρόταση αυτή του ΠΑΣΟΚ για το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας των συγκοινωνιών και της διατάραξης της ασφάλειας συγκοινωνιών, που μάλιστα ως ποινικό αδίκημα στον κώδικα τυποποιείται με το άρθρο 291 του ποινικού κώδικα, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι απαλλακτικό βούλευμα για τους υπουργούς. Είναι απαλλακτικό βούλευμα. Και επειδή το ξέρετε αυτό, γι' αυτό το λόγο, ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ, καταφεύγει, να το πω, σε νομικές και πολιτικές κοτσάνες στην κυριολεξία, τις οποίες τις αξιοποιεί η κυβέρνηση, λέγοντας το εξής. Λέει το ΠΑΣΟΚ, παράβαση καθήκοντος και απιστία. Εμείς λέμε να εξεταστούν και αυτά. Το ερώτημα είναι το εξής όμως. Αν δεν υπήρχε το έγκλημα των Τεμπών και η απώλεια 57 ανθρώπων, κακοδιαχείριση κονδυλίων και πάλι δεν θα υπήρχε. Άρα, τα αδικήματα που βάζει το ΠΑΣΟΚ συνδέονται μεν με κάποιο τρόπο πολιτικά με την απώλεια αυτών των ανθρώπων, ποινικά δεν συνδέονται όμως. Και εκεί είναι η μεγάλη ευθύνη της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και το συγχωροχάρτη που δίνει και στον Καραμαλή και σε άλλους υπουργούς σε σχέση με αυτό το έγκλημα. Ποιος φταίει λοιπόν, ποιος φταίει, πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε στο Σταθμάρχη, στον Κλειδούχο, καταλήγουμε στα Ρουσφέτια, μόνο εκεί, και αφήνουμε στο απειρόβλητο τις κυβερνήσεις, τις πολιτικές, τους υπουργούς, οι οποίοι ο ένας μετά τον άλλον διαδοχικά εφάρμοσαν αυτή την εγκληματική πολιτική. Και μετά από όλα αυτά έχετε το θράσος να κουνάτε το δάχτυλο στο ΚΚΕ και στην πρότασή του που μιλάει ξεκάθαρα για την ανάγκη έρευνας όλων των πολιτικών και ποινικών ευθυνών. Αυτό όμως θέλατε να αποφύγετε. Εδώ είναι η ουσία. Αυτό θέλατε να αποφύγετε όλοι σας. Θέλατε να βγείτε από το κάδρο των ευθυνών και γι' αυτό το λόγο εδώ και τόσους μήνες μαγειρεύατε τις επιτροπές και τις προτάσεις για να δείτε πώς θα τις κόψετε και θα τις ράψετε για να βγείτε και ο καθένας σας από το κάδρο των ευθυνών. Και η Νέα Δημοκρατία, τελειώνω, που αναγκάστηκε κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία να συμφωνήσει με την Επιτροπή, να διαφωνήσει όμως με το περιεχόμενο, γνωρίζοντας ότι η Επιτροπή θα μπορούσε και ερήμην της να συγκροτηθεί, και ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ που είπανε ότι διαφωνούν και με την Επιτροπή και με το περιεχόμενο. Αν και ο ΣΥΡΙΖΑ το άλλαξε, κατάλαβε ότι θα εκτεθεί και έκανε αυτή την αναδίπλωση ψηφίζοντας τελικά την Εξεταστική Επιτροπή. Το καφενείο των φιλάθλων. Δυστυχώς όμως για όλους σας,
υπάρχει το αίτημα του ΚΚΕ για την Εξεταστική Επιτροπή και κυρίως επειδή γνωρίζουμε και δεν έχουμε αυταπάτες για τα σφιχτικά όρια αυτών των επιτροπών, υπάρχει δέσμευσή μας πάνω απ' όλα να αποκαλυφθεί αλήθεια, να τιμωρηθούν οι ένοχοι και κυρίως να ανατραπεί αυτή η πολιτική και αυτό το κράτος που δημιουργεί συνεχώς και σε όλους τους τομείς νέα τέμπη για το λαό.